Κύριε Τοκούζη, ξεκινάει το Ρόδος Πας, το οποίο είναι από 15 του Μάρτη μέχρι και τον Μάιο. Για αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο είναι για 7 ημέρες διακοπές. Να μας πείτε τελικά ποιοι είναι οι δικαιούχοι αυτού του προγράμματος. Πράγματι το Ρόδος Πας, το οποίο αναμέναμε όλοι στο νησί της Ρόδου τα ξενοδοχειακά καταλήμματα μικρά μεγάλα, πως θα ήταν ένα μέτρο το οποίο θα βοηθούσε ουσιαστικά τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν με τις πυρκαγιές του 2023. Δυστυχώς δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Το Ρόδος Πας είναι ένα συγκεκριμένο μέτρο για συγκεκριμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Άρα δεν αφορά όλους, δεν αφορά όλους τους επιχειρηματίες. Αφορά λοιπόν τις ξενοδοχειακές, τις λίγες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες πλήγησαν περισσότερο από τις υπόλοιπες, δηλαδή αναγκάστηκαν και κενώθηκαν και οι επισκέπτες έφυγαν ή μετακόμισαν σε κάποια άλλα ξενοδοχεία. Αφορά λοιπόν μόνο αυτές τις επιχειρήσεις, μόνο αυτά τα ξενοδοχεία και μόνο αυτούς τους επισκέπτες. Άρα δεν αφορά ευρύτερα όλους τους επισκέπτες, δηλαδή δεν μπορεί να πάει κάποιος, τώρα λέω τυχαία, από κάποιο μέρος της Ελλάδας αυτή την περίοδο να κάνει διακοπές σε αυτά τα ξενοδοχεία. Αυτό λοιπόν, αυτό περιμέναμε και αυτό θεωρούσαμε πως ήταν το Ρόδος Πας, γιατί αυτό θα έπρεπε να είναι. Λογικά γιατί, βέβαια, έτσι είναι. Δυστυχώς, αυτό που δεν έχουν συνειδητοποιήσει στα Υπουργεία πάνω είναι ότι τη ζημιά την έπαθαν όλοι οι επιχειρηματίες. Βέβαια. Και αυτοί οι οποίοι δεν επλήγησαν άμεσα, αλλά έμεσα από τις ακυρώσεις που γίνανε και ειδικά μιλάμε για την υψηλή περίοδο, και καταλαβαίνετε πως αυτό το μέτρο τελικά δεν θα εξυπηρετήσει τους επιχειρηματίες του νησιού. Εμείς ως φορέας ήδη ετοιμάζουμε μια επιστολή για να στείλουμε στο Υπουργείο έτσι ώστε να το δούνε το πρόβλημα και ελπίζω να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν κάτι στο Ρόδος Πας, έτσι ώστε και οι υπόλοιπες ξενοδοχειακές μονάδες σε όλο το νησί, οι οποίες πράγματι είχαν μια τεράστια οικονομική ζημιά το 2023, άσχετα αν δεν ήταν στο μέτωπο της φωτιάς, να μπορέσουν να αποφεληθούν έστω και λίγο από το συγκεκριμένο μέτρο. Μάλιστα. Έχετε καταθέσει έτσι αυτά τα ερωτήματά σας και στους βουλευτές της περιοχής, σήμερα, ούτως ώστε σήμερα, να το δουν σήμερα, με το αρμόδιο Υπουργείο. Σήμερα ετοιμάζουμε την επιστολή αυτή ως φορέας και θα το καταθέσουμε. Μάλιστα. Ελπίζετε επομένως σε κάποιες τροποποιητικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα αφορούν, όπως είπατε, ευρύτερα τον τουριστικό τομέα, γιατί όπως πολύ σωστά επισημάνατε, αφορά όλους τους επιχειρηματίες. Δυστυχώς από λάθος χειρισμούς, μόνο έτσι μπορώ να το πω, η ζημιά που έγινε πέρυσι στο νησί της Ρόδου ήταν ανεπανόρθωτη. Και μιλάμε για περιοχές οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με το μέτωπο της φωτιάς. Μιλάμε για το Βόρειο Τρίγωνο, το οποίο δυστυχώς οι ακυρώσεις, οι οποίες ήταν ραγδαίες για τουλάχιστον 15 με 20 μέρες, και οι ακυρώσεις αυτές πρόκειται για ακυρώσεις της υψηλής περίοδου. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν να σας δω να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος, μια μικρή επιχείρηση των 15-20 δωματίων έχασε περίπου 50.000 ευρώ από ακυρώσεις. Άρα καταλαβαίνετε τι ζημιά έχει γίνει. Mm-hmm. Και φυσικά δεν είχαμε κανένα ουσιαστικό μέτρο από την κυβέρνηση, γιατί τα μέτρα τα οποία βγήκανε τότε ήταν μέτρα τα οποία ουσιαστικά δεν εξυπηρετούσαν πουθενά. Μιας και το μόνο που ήταν οικονομικά, δηλαδή παράταση πληρωμών ΙΚΑ και όλα αυτά, αλλά για μια μικρή επιχείρηση καταλαβαίνετε πως παράταση δεν εξυπηρετεί πουθενά. Βέβαια, δεν να παραταθεί δηλαδή 5 μήνες και 4 μήνες και 7 μήνες να δώσουν μια παράταση, ο επιχειρηματίας δεν θα βρει το χειμώνα τα χρήματα να τα πληρώσει. Άρα ουσιαστικά δεν υπήρχε καμία στήριξη και ζητάμε τώρα με το Ρόδος Πας να ανοίξει και να γίνει, να γίνει αυτό που πρέπει να ήταν, δηλαδή να δώσει κίνητρα έτσι ώστε για όλη τη σεζόν για τον Έλληνα να μπορεί να έρθει και να βοηθήσει λίγο περισσότερο τα καταλήμματα αυτά, το λιγότερο που μπορούσε να κάνει.
Το Ρόδος Πας αφορά μόνο τον ελληνικό τουρισμό, δηλαδή για τους επισκέπτες όχι, οι οποίοι... Όχι, δεν είναι καμία σχέση με τον ελληνικό τουρισμό. Είναι μόνο Το για τον Ρόδος ελληνικό Πας... τουρισμό, έτσι. Όχι, δεν καταλάβατε. Το Ρόδος Πας αφορά τους επισκέπτες που διέμεναν στα καταλήματα τα οποία Άρα αφορά κοινώθηκαν. Και από διάφορες εθνικότητες, δεν είναι μόνο, δηλαδή, μόνο για τους Έλληνες. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν ήταν εκείνη την περίοδο εδώ δεν μπορεί να το πάρει. Δηλαδή αυτό είναι ένα μέτρο για τους, για τους επισκέπτες οι οποίες ήταν στο νησί, ήταν στα συγκεκριμένα ξενοδοχεία και τα επειδή λοιπόν, αναφέρονται για τον ελληνικό τουρισμό, γι' αυτό κατάλαβα. Όχι, μα εγώ γι' αυτό είπα ότι ναι, πολύ καλά είναι αυτό το μέτρο για τους συγκεκριμένους επισκέπτες, αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν. Ναι. Το καταλαβαίνουμε, κύριε Τοκούζη. Ωραία, σε αναμονή επομένως των μεταρρυθμίσεων που ευελπιστούμε ότι θα γίνουν για να είναι προς όφελος του ευρύτερου τουριστικού προϊόντος της Ρόδου.